Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές, αυτή είναι που μας γεμίζει δύναμη να προχωρήσουμε με σκληρή δουλειά και συλλογικότητα στις αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να δημιουργήσουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα επιστρέψει το 16 σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα καταστήσει το χρέος βιώσιμο και θα αποκαταστήσει το κύρος της διεθνώς. Ήδη βλέπουμε και σημαντικά βήματα. Η υλοποίηση αυτών των στόχων στο βάθος της επόμενης τετραετίας είναι εφικτή, αλλά χρειάζονται μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστεί το κράτος λειτουργικό και αξιόπιστο. Ήδη από το προηγούμενο διάστημα της διακυβέρνησής μας έγινε η προσπάθεια συγκρότησης ενός νέου εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, ενός νέου οικονομικο-παραγωγικού μοντέλου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την νεοφιλελεύθερη συνταγή που έχει ακολουθηθεί κυρίως την τελευταία πενταετία. Σε αυτή τη συνταγή που αποτυχημένα προσπαθεί να θεμελιώσει την όποια οικονομική ανάπτυξη πάνω στη συμπίεση του εργασιακού κόστους και των εργασιακών δικαιωμάτων, την εξαφάνιση της μικρής παραγωγής, τη βίαιη αναπροσαρμογή της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, εμείς αντιτείνουμε ένα άλλο μοντέλο. Ένα παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει στην πράξη και να παράξει κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα. Το οικονομικό μοντέλο που εμείς σχεδιάζουμε έχει στο κέντρο του τον Έλληνα πολίτη, την προστασία της εργασίας, την αναδιανομή των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση της ενεργού ζήτησης. Δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, στην επιτυχημένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την απορρόφηση στην εγχώρια αγορά εργασίας του πιο καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού μας. Θεμέλιος λίθος του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού είναι η ταχύτατη αποκατάσταση βέβαια της οικονομικής σταθερότητας και η ομαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος. Με την οποία εντολή του ελληνικού λαού προχωράμε στην εφαρμογή της συμφωνίας για να έχουμε την ολοκλήρωση μιας πρώτης αξιολόγησης ώστε να μπορέσει βάσει των συμφωνηθέντων να ανοίξει συζήτηση για την απομείωση του χρέους και ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η οποία θα διασφαλίσει τις καταθέσεις και θα αποκαταστήσει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Στη συμφωνία αυτή υπάρχουν σημεία δύσκολα, άδικα και κοινωνικά επώδυνα. Όμως δεν υπάρχουν μόνο αγκάθια. Οι προκλήσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, η απονομή δικαιοσύνης είναι ανοιχτά θέματα, χάρη στη δική μας επιμονή, τα οποία επιδέχονται αλλαγών στην πολιτική, την οποία θα ακολουθήσουμε προκειμένου να βγει κερδισμένος ο ελληνικός λαός. Όπως είναι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, η προστασία της πρώτης κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην αγορά εργασίας. Στα ανοιχτά πεδία, στα ανοιχτά θέματα, στα οποία ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η εφαρμοστέα πολιτική, θα δώσουμε τη μάχη με σχέδιο και προτάσεις, ώστε να διατηρήσουμε το έδαφος που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση και το τελικό αποτέλεσμα να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος. Χρειάζεται λοιπόν σκληρή δουλειά, χωρίς ιδιοτέλειες, αλλά με συλλογικότητα και με αίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνουμε. Της ευθύνης να αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού για μια κοινωνία ισότητας και ευημερίας. Νομοσχέδια για τις τηλεοπτικές συχνότητες, για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καπνικών, για τη συνεταιριστική οργάνωση των αγροτών, για τη θέσπιση του πλαισίου για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης είναι στις προτεραιότητές μας έτοιμα να κατέβουν στη Βουλή. Καλούμαστε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο μία πενταετή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, αλλά αγκυλώσεις δεκαετιών που στο σύνολό τους ταλαιπωρούν τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Οι πολίτες γνωρίζουν και, συγγνώμη, μια από τις αιτίες λοιπόν
της επιβολής των μνημονίων είναι αυτή η ανυπαρξία και η έλλειψη ενός κανονικού κράτους, ενός κράτους που για πάρα πολλά πράγματα θεωρούνται αυτονόητα στα άλλα δυτικά κράτη, και δομές όπως είναι το περιουσιολόγιο, το εθνικό κτηματολόγιο, το δασολόγιο, η εφαρμογή της ψηφιακής σύγκλησης, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, η πάταξη της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Ένα κράτος που σέβεται και βοηθά τον πολίτη και δεν τον ταλαιπωρεί. Οι πολίτες λοιπόν, γνωρίζοντας και έχοντας ακούσει αρκετές φορές από αυτό το βήμα ανάλογα λόγια και υποσχέσεις, έχουν την πολιτική ωριμότητα να γνωρίζουν ότι μόνο η αριστερά με το συγκεκριμένο ηθικό και αξιακό της σύστημα έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα για την προστασία των αδυνάτων. Μόνο η αριστερά είναι η δύναμη που δεν φυγοδικεί, δεν δραπετεύει από τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Θεοδευτάτου. Το ρόλο...